συνεχίζουν τον αγώνα τους, ζητώντας να ασκηθούν διώξεις για τον θάνατο του Κώστα Μανιουδάκη, η οικογένειά του, φίλοι και μέλη συλλογικότητων. 5 μήνες μετά το περιστατικό και με τα νέα δεδομένα της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης, που αναφέρει πλήθος τραυμάτων, εκδορών και εκχυμώσεων στο κεφάλι του Κώστα Μανιουδάκη, οι συγκεντρωμένοι διεμήνυσαν πως δεν θα πάψουν να διεκδικούν απονομή της δικαιοσύνης. Είναι μια συγκέντρωση μνήμης αντιμνημοσύνου από την ανοιχτή συνέλευση που τρέχει για την κρατική δολοφονία του πατέρα μου Κώστα Μανιουδάκη. Μαζευτήκαμε εδώ να βάλουμε την ταμπέλα, ο κόσμος να ενημερωθεί για το τι έχει λάβει χώρα σε αυτό το σημείο. Στη διασταύρωση των Βρυσών, εκεί όπου την 1η Σεπτεμβρίου ακινητοποιήθηκε για τυπικό έλεγχο ο Κώστας Μανιουδάκης από κλιμάκιο του ΤΑΕ και στη διάρκειά του έπεσε νεκρός, οι συγκεντρωμένοι επανέλαβαν την άποψη ότι δεν επρόκειτο για ευνίδιο θάνατο, όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία. Είναι σημαντικό να κρατάμε τη μνήμη, να τιμάμε ας πούμε τους ανθρώπους που έχουμε χάσει, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που έχουμε χάσει, η λίστα έχει ξεφύγει στην Ελλάδα. Δεν είναι αντίστοιχες οι τιμωρίες ας πούμε για τους υπευθυνούς. Εμείς αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε. Στο σημείο οι συγκεντρωμένοι άφησαν λουλούδια στη μνήμη του 58χρονου, ενώ τοποθέτησαν πινακίδα με μηνύματα αντιεξουσιαστικά και κατά της αστυνομικής βίας. Ο κόσμος είναι με το μέρος μας, δηλαδή μιλάμε στην τριπτική πλειοψηφία και της τοπικής κοινωνίας και ακόμα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας έχουν σηκωθεί πανό, έχουν τρέξει συνελεύσεις, έχουν γίνει εκδηλώσεις σε όλη, πραγματικά σε πάρα πολλά σημεία της Ελλάδας. Και περιμένουμε να βγει κάποια άκρη επιτέλους ή να μπει ένα φρένο στους ερήφηδες αυτής της χώρας, όπου έχουμε μεγάλο πρόβλημα μαζί τους γενικά. Η οικογένεια του 58χρονου, άνθρωποι του περιβάλλοντος του και συλλογικότητες των Χανίων επιμένουν να αμφισβητούν ότι οι σωματικές βλάβες προκλήθηκαν από την πτώση του Κώστα Μανιουδάκη στο έδαφος. Από το πόρισμα και μετά, πραγματικά, όποιος πραγματικά ακόμα έχει αμφιβολίες, είναι παράλογος ή είναι προκατηλημένος ή κάποιο θέμα έχει με την αστυνομία, ας πούμε, είναι φίλοι. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Μιλάμε για χτυπήματα, περιμένουμε τώρα την εισαγγελία να δράσει, να δικαιωθούμε, όχι μόνο εμείς, είναι για όλο τον κόσμο είναι αυτός ο αγώνας. Οι δικηγόροι της οικογένειας εξάλλου έχουν ζητήσει να κληθούν σε απολογία οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από δόλο ή για θανατηφόρο σωματική βλάβη.